Καλημέρα σας. Ε, ευχαριστώ με την σειρά μου το Αριστοτέλειο, τη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ε, για αυτή την έξερετική εξαιρετική διοργάνωση. Μα ε, μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε ε, όλοι, όλες οι βιβλιοθή, να, βρεθούν, να συναντηθούν όλες οι βιβλιοθήκες, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και να συζητήσουν κέρια προβλήματα που όλοι μας αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, η κριτική Επανάσταση του 1866-1869 είναι άγνωστη στους μη αν και αποτελεί σημαντική στιγμή για την τοπική και εθνική μας ιστορία. Με αυτήν, για πρώτη φορά μετά το 1821, τέθηκε επιτακτικά το αίτημα της απόσχεσης της Κρήτης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την ένωσή της με την Ελλάδα. Κατά την διάρκεια της, συνέβη γεγονότα που συγκλώνησαν τον κόσμο με κορυφαίο ανάμεσά τους την ολοκαύτωση του Αρκαδίου από τα Οθωμανικά στρατεύματα στη μονή, στην ομώνυμη, στο ομόνιμο μοναστήρι. Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που είχε να αντιμετωπίσει τις απαιτήσει των Σέρβων και Ρουμάνων για εκένωση των εδαφών τους, η κριτική Επανάσταση αποτελούσε έναν πονοκέφαλο. Το ίδιο και για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις... που παρακολουθούσαν την πείκνωση των εθνικών κινημάτων... που αναδιαμόρφωναν τον ευρωπαϊκό χάρτη. Από την άλλη, για τα φιλελεύθερα πνεύματα... η επαναστατική εστία της Κρήτης αποτέλεσε πόλο έλξης. Πολλοί ρομαντικοί νέοι έφταναν στην Κρήτη... για να συνδράμουν τους επαναστάτες και ανάμεσά τους υπήρχαν και πολλοί γαριβαλδινοί. Επίσης, πολλές προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών έθεταν την γραφίδα τους, τον χρωστήρα τους ή το χρωστήρα τους στην υπηρεσία της κριτικής επανάστασης. Εξέχων παράδειγμα είναι ο Βίκτορ Ουγκό που στήριξε με τις δημόσιες δηλώσεις του στον τύπο και στο έργο του την κριτική επανάσταση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις από την πλευρά τους... αδυνατούσαν να υποστηρίξουν ανοιχτά το εγχείρημα α, της Κρήτης για ένωση. Ωστόσο, εθελοντές του ελληνικού στρατού κατέβαιναν στην Κρήτη... για να στηρίξουν τον αγώνα των Κρητών... αναλαμβάνοντας σε αυτόν αρχηγικές θέσεις. Ελληνικά καταδρομικά πλοία έσπαζαν τους, αθ, τους αποκλεισμούς των Οθωμανών... εφοδίαζαν τους επαναστάτες με όπλα και μετέφεραν τα γυναικό παιδά τους στη Σύρο και τον Πειραιά, οξύνοντας την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που καθόλου τη διάρκεια της κριτικής επανάρτασης βρίσκονταν στα όρια του ελληνοτουρκικού πολέμου. Η δημιουργία ενός κόρπους καταγραφής των σύγχρονων με την επανάσταση ιστορικών μαρτυριών και των μεταγενέστερων αποτιμήσεών της προσέλκυσα από την αρχή την κριτική λογιοσύνη που επιδόθηκε στην απογραφή τους. Στα 1939, ο καθηγητής του Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νικόλαος Τομαδάκης, δημοσίευσε στην επετηρίδα της Εταιρείας Κριτικών Σπουδών την πρώτη βιβλιογραφία της περίοδου, σταχυολογώντας 235 εγγραφές. Το 1945 ο Παντελής Πρεβελάκης εκδίδοντας το έργο του Παντέρ Μικρίτη, χρονικό του σηκωμού του 1866, πρόσθεσε στο τέλος του βιβλίου του μια ιδιότυπη μι βιβλιογραφία για την περίοδο, επιλέγοντας από το έργο του το τα έργα που τον βοηθήσανε να ξαναζήσει και να εκφράσει σε ένα χρονικό το σηκωμό του 66. Στις συμπληρώσεις του βιβλιογραφικού Πάζλα συνέβαλαν και άλλοι ε, κριτικοί λόγοι όπως ο Μιχάλης Γρηγοράκης και ο Γεώργιος Εκεκάκης με το έργο του «Τα κριτικά βιβλία». Η ηλεκτρονική βιβλιογραφία της κριτικής επανάστασης 1866-1869 που εδώ παρουσιάζουμε, Δημιουργήθηκε για να συμπεριλάβει στην ομώνυμη συλλογή α, της ψηφιακής βιβλιοθήκης νεοελληνικών σπουδών ΑΝΕΜΗ την α, α, ελληνική και ξένη γραμματεία από τον 19ο αιώνα ως και σήμερα που αναφέρεται στην περίοδο και το ιστορικό γεγονός της Ολοκαύτωσης του Αρκαδίου όλες τις πηγές που επιτρέπουν την τοποθέτηση της Επανάστασης του 1866 στο πλαίσιο αντίστοιχων επαναστατικών κινημάτων στη Μεσόγειο και του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου του 19ου αιώνα και τέλος κάθε ηλική μαρτυρία για την περίοδο σε οποιαδήποτε μορφή. Το έργο ξεκίνησε να δημιουργείται το 2017 έναν χρόνο μετά τον εορτασμό της επαιτίου των 150 χρόνων από την ολοκαύτωση του Αρ Αρκαδίου, χρηματοδοτούμενο αρχικά από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης Αυλοποτάμου και αργότερα το 2020 ως το 2022 από την Περιφέρεια Κρήτης. Η χρηματοδότηση αφορούσε αποκλειστικά στην απασχόληση μιας μικρής ομάδας μεταπτυχιακών φοιτητών της νεότερης ελληνικής και οθωμανικής ιστορίας και μιας φιλολόγου υποψήφιας διδάκτορος του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης. Αυτή με επιστημονικού συνεργα... με επιστημονικούς υπεύθυνους, τους αναπληρωτές καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας Γιάννη Κοκκινάκη και Ελευθερία Ζέη, την ομότιμη σήμερα καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελπι... Ελπινίκη Νικολουδάκη Σουρή, και με την καθοδήγηση των κλειστών συλλογών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα επιλογής των εντύπων και ηλεκτρονικών πηγών για την άντληση βιβλιογραφικών και άλλων δεδομένων και επέδευση στην καταλογογράφηση των ποικιλόμορφων τεκμηρίων ανέλαβαν να καταλογογραφήσουν ηλεκτρονικά το κόρπους των βιβλιογραφικών λιμάτων που εμπεριείχαν οι έντυπες βιβλιογραφίες και να το εμπλουτίσουν με νέο βιβλιογραφικό, αρχιακό και γραφικό υλικό. Για την άντληση αυτού του υλικού χρησιμοποιήθηκαν έντυπες πηγές και ποικίλα ηλεκτρονικά εργαλεία. Εντάχει αναφέρω τα εξής τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης που προσέφερε εξ αρχής έτοιμη μια σημαντική βιβλιογραφία για την περίοδο χάρη στις πλούσιες και ήδη καταλογογραφημένες έντυπες και αρχιακές συλλογέ κριτολογικού ενδιαφέροντος που το Ίδρυμα διαθέτει, τον ηλεκτρονικό κατάλογο της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα που στηρίζεται από το βιβλιογραφικό, από το βιβλιο, βιβλιολογικό εργαστήρι, εργαστήρι Φίλιππο Ηλιού, του ηλεκτρονικού καταλόγου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και των άλλων βιβλιοθηκών τη Ελλάδο, προσεγγιζόμενους είτε μέσω τη της, ε, της μηχανή ταυτόχρονη αναζήτηση Ζέφυρος... είτε με ξεχωριστέ επισκέψει στου ιδιαίτερου ηλεκτρονικού καταλόγου του πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο τον εικονικό κατάλογο της Καλζούης το πολύτιμο αυτό υπερεργαλείο που συστήθηκε το 1996 από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλζούης και προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε πολλές σημαντικές ανά τον κόσμο βιβλιοθήκες και συνεργατικά σχήματα καταλόγων, καθώς και σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και καταλόγους παλαιοβιβλιοπολίων, την, βεβαίως την ψηφιακή βιβλιοθήκη της Google, την ψηφιακή βιβλιοθήκη Internet Archive, την ψηφιακή βιβλιοθήκη Γκάλικα, για μας πολύ σημαντικό εργαλείο, τα ελληνικά ψηφιακά αποθετήρια και ιδιαίτερα το ψηφιακό αποθετήριο πλιάσα και Κοσμόπολης το ψηφιακό αποθετήριο Salta Research και την ψηφιοποιημένη σε αυτό συλλογή γαλλόγλωσσων εφημερίδων που εκδόθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δημιουργημένη στα πλαίσια συνεργατικού προγράμματος ανάμεσα στη βιβλιοθήκη Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, τις συνδρομητικές βεβαίως βάσεις της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα ηλεκτρονικά της περιοδικά, χρησιμοποιώντας τα προαναφερόμενα εργαλεία αναζήτησης και βεβαίως ε, με τη συστηματική μελέτη των πηγών, είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή, οι μεταπτυχιακοί φοιτητέ του προγράμματος κατέφε, κατάφεραν να εντοπίσουν και να κάνουν εύκολα προσβάσιμα γνωστά και άγνωστα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά δεδομένα, εμπλουτίζοντας και διορθώνοντας τις γνώσεις μας και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον μας για αυτήν την άγνωστη, την άγνωστη μακρύσιμη σελίδα της τοπικής και εθνικής ιστορίας. Και καθώς είχαν επιλεγεί επί τούτου δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές Οθωμανικής ιστορίας, εκ των οποίων ο ένας πόντιος παλινοστήσας από την πρώην Σοβιετική Ένωση, εμπλουτίστηκε ο θησαυρό μας με την Οθωμανική και Τούρκικη βιβλιογραφία που φωτίζει την πρόσληψη της κριτικής επανάστασης του 1866-69 από την Οθωμανική πλευρά και την διαχείρισή της από την σύγχρονη Τουρκική βιβλιογραφία και τον Σλαβόφωνο κόσμο. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές που δημιουργήθηκαν καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Mark 21 και στη συνέχεια ε, πέρασαν ε, σε ντα, αυτόματα κατεβαίνοντας την ανέμη σε Dublin Core. Ε, με τη μέθοδο αυτή συγκροτήθηκε ένα σύγχρονο βιβλιογραφικό εργαλείο ανοιχτής πρόσβασης που έχοντας σωρεύσει ένα σημαντικό βιβλιογραφικό θησαυρό για τη συγκεκριμένη περίοδο, έρχεται να συγχρονίσει τα δεδομένα συνδέοντας τις βιβλιογραφικές εγγραφές με το αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο σε εγγραφές που δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα ή όπου τα πνευματικά δικαιώματα έχουν παραχωρηθεί καθώς αναπτύσσεται συστηματική αλληλογραφία με τους συγγραφείς για την παραχώρησή τους ώστε να καταστεί νόμιμη η ψηφιοποίηση και η ανάρτηση των έργων στην ανέμη. Το υλικό που δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μας ενδιαφέρει έχουμε επιλέξει να το εισάγουμε στο βιβλιογραφικό μας σύστημα παραπέμποντας με υπερσυνδέσμους στις ιστοσελίδες των φορέων που το προσφέρουν. Πρόκειται για πολιτική που σέβεται την δουλειά των συναδέλφων όμως εμφυλοχωρεί τον κίνδυνο της αδυναμίας πρόσβασης εάν εξαπροώπτου καταστεί ανενεργός ο υπερσύνδεσμος. Και εδώ την πάθαμε με το υλικό της βιβλιοθήκης της Βουλής... η οποία κάποια στιγμή άλλαξε τους υπερσύνδεσμους της... και έπρεπε να ξαναδιαβάσουμε τις πηγές μας... και να ξανα, ε, να ξαναφτιάξουμε τα link. Η, ηλεκτρο, η ηλεκτρονική βιβλιογραφία της κριτικής ε, 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 Επανάστασης... που σήμερα παρουσιάζουμε, μια στιγμή αποτελείται από 1628 εγγραφές στο Άλεφ, 1550 ηλεκτρονικές εγγραφές στην Ανέμη, έτσι, δεν έχουμε δηλαδή ένα μέρος, αυτό, ένα μέρος από αυτές διορθώσει, από αυτές που είναι στο Άλεφ διορθώσει και πε, ε, περάσει στην Ανέμη. Οι οποίες οι εγγραφές μας αντιστοιχούν σε μονογραφίες, πολύτομα έργα, χειρόγραφα, γραφικό υλικό, γραβούρες, έργα τέχνης. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία για την κριτική επανάσταση έχει καταχωρηθεί το σύνολο της ελληνικής γνωστής ως σήμερα βιβλιογραφίας για τον 19ο αιώνα. Τα έψιμα για αυτό το επίτευμα ανήκουν εν πωλής, όχι σε εμά, αλλά στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα που στηρίζει το βιβλιολογικό εργαστήρι Φίλιππος Ηλιού. Το βιβλιογραφικό κόρπους που προσφέρουμε συμπληρώνεται με σημαντικό αριθμό άθρων που αποτελούν προϊόν συστηματικής αποδελτίωσης ελληνικών περιοδικών και ημερολογίων, ελληνικών και οθωμανικών εφημερίδων της περίοδου από το 1866 μέχρι το 1900, καθώς και μεταγενέστερων ιστορικών περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων και όλων των κριτολογικών. Έχει επίσης αρχίσει η έρευνα για τον εντοπισμό χαρακτικών, είδατε το χαρακτικό με το κόψιμο του ποδιού ε, του Οθωμανού Σουλτάνου, χαρ, γελιογραφιών, χαρτών και φωτογραφιών, ώστε να δοθεί μια ευσύνοπτη και, και εύληπτη στην εποχή που ο λόγος φθίνει μαρτυρία για την κριτική Επανάσταση έχουν ήδη εντοπιστεί οι πρώτε εγχάρακτε απεικονίσει των πρωταγωνιστών τη περίοδου σε ελληνικά ημερολόγια τη εποχή, καθώ και ελάχιστε σπάνιε φωτογραφικέ απεικονίσει. Η ηλεκτρονική βιβλιογραφία τη Κρητική Επανάσταση, που σήμερα δημοσιοποιείται, είναι έργο εν παρόδο. Εν προόδο και όχι εν παρόδο. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τους τομείς Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων και Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών, τους α, φιλολόγους των τμημάτων φιλολογίας και παιδαγωγικών, καθώς και η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, οφείλει να τη στηρίζει και να την εμπλουτίζει διαρκώς. Το ίδιο και η τοπική κοινωνία. Οι μέχρι τώρα χρηματοδοτήσει των μεταπτυχιακών φοιτητών από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθίνη και Αυλοποτάμου και από την Περιφέρεια Κρήτη, επικύρωσαν εμπράκτο αυτήν την συνεργασία. Λοιπόν, το έργο έχει χρησιμοποιηθεί ήδη για τη συγγραφή πρωτότυπων μελετών, πράγμα που ήταν και ένας από τους στόχους και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Η μακροχρόνια επίση στενή συνεργασία τη βιβλιοθήκη με τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτη και του μεταπτυχιακού φοιτητέ του αναβάθμισε, θεωρούμε, τον ρόλο τη, καθιστώντα την ισότιμο συνοδοιπόρο σε επιστημονικά προγράμματα που προάγουν και διαχέουν τη γνώση σε ευρύτερα κοινωνικά σύνολα. Άλλωστε και η ίδια η Ανέμη ένα τέτοιο εργα... εργαλείο συνεργασία είναι των πανεπιστημιακών τμήματων και τη βιβλιοθήκη. Οι φοιτητέ τέλο απέκτησαν γνώσει και ψηφιακέ δεξιότητε χρήσιμε για την επιστημονική του συγκρότηση. Όλοι οι συμμετέχοντε απολαμβάνουμε τη μεταξύ μα συνεργασία. Βεβαίω, γνωρίζουμε ότι τέτοιου είδου έργα χρειάζονται διαρκή εμπλουτισμό και αναβαθμίσεις συστημάτων ώστε να γίνουν το ίδιο δελεαστικά με ανάλογα εργαλεία που αυτή τη στιγμή είναι σε χρήση ανά τον κόσμο. Με κορυφαία ανάμεσά τους την εικονική βιβλιογραφία των γερμανικών κρατηδίων, την βαβαρική βιβλιογραφία και την εθνική ιστορική βιβλιογραφία της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ πολύ.